Ναι, γαλλικό τραγούδι θα βάζαμε, γιατί πάμε κατευθείαν στη Γαλλία, πάμε σε εκλογές εκεί πέρα και θα μας πει τα πάντα αναλυτικά ο Γιάννης Κουτσοβίτης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Όλα καλά. Μπονσουά. Λοιπόν, έξω Σαρκοζή λέει κατά πάσα πιθανότητα, τι κατά πάσα, σίγουρα έξω, με πολύ μεγάλη συμμετοχή εκεί πέρα του κόσμου και με μεγάλες πιθανότητες ο Φιγιόν να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας. Δεν τον ξέρω καν εγώ το Φιγιόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Φιγιόν έχει μια προϊστορία αρκετά μεγάλη στην πολιτική σκηνή. Ήταν πρωθυπουργός του Σαρκοζή για αρκετά χρόνια στην κυβέρνηση Σαρκοζή, στην προεδρία Σαρκοζή. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το δημόσιο δίκαιο, δικηγόρος με διδακτορικό στο δημόσιο δίκαιο. Θεωρείται συντηρητικός αλλά αρκετά πιο μετριοπαθής από τον Σαρκοζή. Όχι όμως και τόσο κεντρός όσο ο Ζουπέ. Δηλαδή είναι μια κλασική δεξιά πρόταση που φαίνεται ότι κέρδισε τις προτιμήσεις της μεγάλης βάσης της γαλλικής δεξιάς. Και λένε ότι θα την τσακίσει τη Λεπέν, ότι θα πολύ εύκολα δηλαδή θα την νικούσε. Ναι, θα το δούμε αυτό. Ναι. Φαίνεται ότι εκεί θα πάνε τα πράγματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα είναι πόσο έπαιξε ρόλο η στρατηγική ψήφος των αριστερών που πήγαν σήμερα και ψήφισαν. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι το 15% περίπου των ανθρώπων που ψήφισαν σήμερα ήταν οπαδοί της αριστεράς. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι αριστεροί πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων του Σαρκοζή σήμερα. Θα λέγαμε ότι κάτι τέτοιο ανάλογο, ας πούμε, έγινε και με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι ακριβώς μπορούμε να το αριστεράς, αλλά των φιλελευθέρων, ναι, ας πούμε, κεντρών κτλ. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε σαφέστατη στρατηγική ψήφος. Υπήρχε και από το κόμμα της Λεπέν, βέβαια, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, γύρω στο 8%, οι οποίοι προφανέστατα θέλανε ως αντίπαλο τον Σαρκοζή και όχι τον Ζουπέ. Mm-hmm. Γι' αυτό πιθανότατα μπορεί να πήγανε και να κάνανε αντίθετη στρατηγική ψήφο. Όλα αυτά έχουν πολύ ωραίο ενδιαφέρον για τους εκλογολόγους και τους στατιστικολόγους. Τον Απρίλιο οι εκλογές στη Γαλλία, έτσι? Ναι, τον Απρίλιο είναι σε δύο γύρους. Βέβαια είναι ένα αρκετό μεγάλο διάστημα και τον άλλο μήνα έχουμε και τον Ιανουάριο μάλλον έχουμε τις προκριματικές εκλογές και των σοσιαλιστών, οι οποίοι τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό, ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Θεωρείται ότι η εκλογή Φιγιόν δίνει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στον Ολάντ. Δηλαδή και ο Βάλς δήλωσε χθες ότι προτίθεται να είναι υποψήφιος, οπότε θεωρώ ότι ο Ολάντ δεν θα κατέβει κιόλας. Θεωρώ ότι θα προστατέψει και την αξιοπρέπειά του και δεν θα κατέβει, γιατί δεν έχει καμία, πιστεύω, δεν έχει ελπίδες να εκλεγεί. Υπήρξε και μια κίνηση στη Γαλλία από 60 καλλιτέχνες, νομίζω, οι οποίοι συμπαρίστανται στον Ολάντ, όχι για τις πολιτικές κινήσεις του, όσο για την άδικη επίθεση την οποία εκτιμούν ότι δέχεται άνευ λόγου. Προσωπική επίθεση. Ναι. Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα μέρος της γαλλικής, ας πούμε, ιντελιγένσιας που στηρίζει ακόμη τις επιλογές του Ολάντ, αλλά θεωρώ ότι έχει χάσει σχεδόν εξ ολοκλήρου τη βάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ήδη σε δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι υπολείπεται ακόμη και του Μοντεμπούρ και του Μελανσόν, όλων των υπόλοιπων ακροαριστερών ή συντηρητικά αριστερών υποψηφίων, οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα κατέβει, θα βρει μια δικαιολογία να μην κατέβει, αλλά και να κατέβει θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κερδίσει. Mm-hmm. Ναι, ναι. Τώρα αυτό θεωρώ ότι δίνει είχαμε και την ανακοίνωση υποψηφιότητας Μέρκελ, θα μιλήσουμε μετά, δίνει μια καλή, θεωρώ ότι είναι και αυτές οι δύο ειδήσεις καλές για την διατήρηση, ας πούμε, του φιλοευρωπαϊκού δημοκρατικού συστήματος στην Ευρώπη. Ναι. Πιθανή εκλογή του Σαρκοζή που θα τον έφερνε σε υποδέστερη μοίρα προς τη Λεπέν και μη υποψηφιότητα της Μέρκελ θεωρώ ότι θα δυνατούσε το μέτωπο κατά του ακραίου λαϊκισμού και της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Άρα είναι δύο ειδήσεις σήμερα που είναι προς αυτή την κατεύθυνση θετικές, τις κρίνω και τις δύο. Ναι, η μεγάλη μάχη όμως βέβαια θα δοθεί στην Ιταλία αρχές Δεκεμβρίου με το δημοψήφισμα. Από εκεί τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. 4 Δεκεμβρίου, ναι. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Ρέντσι.
Ναι. Την ίδια μέρα έχουμε και εκλογές στην Αυστρία, προεδρικές, πάλι 4 Δεκεμβρίου. Ναι, ήδη ο προεκλογικός αγώνας εκεί έχει αρχίσει και γίνεται πολύ οξύς και για πρώτη φορά από την εποχή της ανόδου της ακροδεξιάς έχει γίνει τόσο έντονος ο αγώνας. Έχει πάρει σαφή πλέον πολιτικά χαρακτηριστικά αριστεράς-δεξιάς. Θα δούμε την επόμενη Κυριακή, πιστεύω να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτή την αναμέτρηση. Η άλλη μεγάλη είδηση που λέγαμε προηγουμένως είναι η ανακοίνωση από την Άγγελα Μέρκελ της υποψηφιότητάς της, την οποία βέβαια είχε σχεδόν προαναγγελθεί τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του κόμματος. Παρόλα αυτά είναι μια σοβαρή εξέλιξη, καθότι μέχρι πριν από 2 χρόνια όλοι πίστευαν ότι θα αποχωρούσε και δεν θα συνέχισε, αλλά φαίνεται ότι, όπως και με συζητήσεις που είχα από το καλοκαίρι με στελέχη του κόμματος της Μέρκελ, ήταν τρομαγμένοι οι χριστιανοδημοκράτες. Όλες οι δημοσκοπήσεις οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου στις εκλογές έδειχνε ότι θα έχανε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δύναμής τους. Και τώρα νομίζω πάλι με την Μέρκελ φαίνονται μπροστά. Δηλαδή φαίνεται ότι το 55% των γερμανών ψηφοφόρων προτιμά στο τιμόνι της χώρας την Άγγελα Μέρκελ. Ναι, και έχει ανέβει και πάλι και η δημοτικότητά της που είχε πέσει κάτω από το 50%, έχει ανέβει πάλι πάνω από το 65%, που είναι πάλι πολύ δυνατά ποσοστά. Το άλλο είναι ότι μπήκαμε πλέον επίσημα στην προεκλογική περίοδο της Γερμανίας. Ναι, βέβαια. Και με την απόφαση... 11 μήνες πριν τις εκλογές. Ακριβώς, και με την απόφαση για την προεδροποίηση του Υπουργού Εξωτερικών του Στάινμαϊερ, θεωρώ ότι ανοίγει και η υπόθεση της υποψηφιότητας του σοσιαλιστή από το Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, διότι ακούγεται πάρα πολύ ότι ο Σούλτς έχει πολύ μεγάλες βλέψεις. Θα ήθελε αυτός να είναι υποψήφιος και όχι ο Γκάμπριελ. Αυτό θα δημιουργήσει και διάφορες καραμπόλες και στις Βρυξέλλες με το θέμα της Ευρωβουλής. Θυμίζω ότι όταν είχε εκλεγεί ο Σούλτς είχε γίνει μια άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να υπάρξει rotation στην Προεδρία της Ευρωβουλής στα 2,5 χρόνια, τα οποία είναι κάπου τώρα. Οπότε θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα στο προσκήνιο τις επόμενες μέρες. Το επόμενο μεγάλο θέμα βέβαια που μας απασχολεί είναι οι εξελίξεις στην Αμερική με την διακυβέρνηση και το administration του Τραμπ. Βλέπουμε ότι γίνεται μεγάλο ντέρμπι εκεί πέρα πάντως και πολύ ξύλο πέφτει μεταξύ των σκληρών, ας πούμε, που είναι γύρω από τον νέο πρόεδρο και των παραδοσιακών στελεχών του κόμματος. Μέχρι στιγμής όμως οι επιλογές είναι των εντελώς ακραίων και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο υπεύθυνος του γραφείου του προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και υπεύθυνος Εθνικής Ασφαλείας είναι άνθρωποι των εντελώς ακραίοι, ειδικά ο αυτός ο Μπάνον, όχι ο Έλληνας, ο άλλος ο Μπάνον που είναι χειρότερος. Είναι εντελώς ακραίος τύπος, αντισημίτης δηλωμένος, και μάλιστα έχει και κάνει δηλώσεις πολύ σκληρές ότι η πολιτική είναι ένας πόλεμος και είναι του στήλη εμείς οι αυτοί, δηλαδή μου θυμίζει τα δικά μας. Ναι. Δεν είναι καθόλου συνενετικός αυτός και είναι και πολύ, πολύ έμπειρος και πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ αδίστακτος. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί να επιλεγεί κάποιος, ας πούμε σαν το Ρόμνεϊ στο Υπουργείο Εξωτερικών, μπορεί να θεωρήσουμε ότι δεν είναι και τόσο παράφρον, αλλά σε κέρια ζητήματα πίσω από τις κουίντες, ας πούμε, εκεί που παίζεται οι αληθινές επιλογές της πολιτικής, φοβάμαι ότι θα τοποθετηθούν άνθρωποι πάρα πολύ αντιδραστικοί. Ναι, ναι. Έγινε και η συνάντηση χθες. Είχαμε και το ταξίδι του Ομπάμα. Δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Φυσικά, αυτό. Είχε πολύ μεγάλη προβολή. Εγώ το κρίνω θετικό το ταξίδι, με την έννοια ότι δόθηκε μια ευκαιρία να τοποθετηθεί στο τελευταίο του υπερατλαντικό ταξίδι πάνω σε ζητήματα δημοκρατίας. Είδαμε πόσο μεγάλη απήχηση είχε αυτή η ομιλία και πόσο μπροστά ήταν σε σχέση με τον δημόσιο λόγο, τον πολιτικό λόγο που εκφέρουν οι Έλληνες πολιτικοί και που έχει πέσει τέλος πάντων αυτό το επίπεδο του πολιτικού λόγου στην Ελλάδα.
Από την άλλη, σε απτά αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Όχι ότι δεν είναι, δεν άξιζε τον κόπο να γίνει, φυσικά και άξιζε, αλλά δεν είναι αυτά τα αποτελέσματα που περίμενε, ας πούμε, η κυβέρνηση να γίνει μεγάλη παρέμβαση για το χρέος κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι φανερό. Είναι φανερό. Ναι, ναι. Τώρα είχε μια συνάντηση σήμερα σύντομη και με τον Πούτιν στο Περού, που είναι η σύνοδος η Ασιατική του Ειρηνικού. Ναι, η τελευταία του ουσιαστικά. Ναι. Ήταν αρκετά ψυχρή από ό,τι μεταφέρθηκε και απλά επανέλαβε τις γνωστές θέσεις και ζήτησε από τον Πούτιν να τηρήσει τη συμφωνία του Μίνσκ για την Ουκρανία και να αποσύρει τα χτυπήματά του από τη Συρία, δηλαδή. Mm. Ουσιαστικά μια επανάληψη σταθερών θέσεων χωρίς τίποτε το καινούργιο. Mm-hmm. Μια και λέμε για Πούτιν, ο Πούτιν μαζί με την Κίνα και κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν συστήσει αυτή την Ένωση Ασφαλείας, τη Σανγκάη 5, και εδώ κάνει μια τρίπλα Ερντογκάν και λέει: δεν θέλουμε δε και καλά την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να πάμε στη Σανγκάη 5 και να είμαστε εκεί πέρα, έτσι, με τους πιο δυνατούς, πιο ισχυρούς των καιρών μας. Εντάξει, αυτές οι γεωστρατηγικές ακροβασίες του Ερντογκάν. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν στέκουν κιόλας σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, με την έννοια ότι γεωστρατηγικά η Τουρκία θα πρέπει να είναι αρκετά κοντά με τις φίλιες δυνάμεις της, που εκτός που είναι μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ, είναι και οι αραβικές χώρες. Και οι αραβικές χώρες είναι εντελώς αντίθετες με τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα θα έρθει σε σύγκρουση με τους φυσικούς της συμμάχους που είναι αραβικές χώρες και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή αυτές οι ακροβασίες δεν είναι εύκολες να γίνουν. Από την άλλη, είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγωνος ο Ερντογάν και βλέπω, και κοίτα το επόμενο που θέλω να πάω, βλέπω πολύ πιθανό να καταραίει και η συμφωνία για το προσφυγικό, όπως το είχαμε δυστυχώς προδιαγράψει εδώ και μήνες. Και το κυριότερο που άπτεται και της δικής μας προοπτικής της Ελλάδας είναι ότι θα καταρρεύσει μια 20χρονη ελληνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, που είχε να κάνει με την ευρωπαϊκή της πορεία, που υπήρχε η θεωρία ότι όσο βαδίζει η Τουρκία προς την Ευρώπη, τόσο θα εξομαλύνονται παράλληλα και οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Εάν η Τουρκία τα σπάσει με την Ευρώπη, που έτσι φαίνεται ότι θα γίνει τελικά, θα πρέπει η Ελλάδα να βρει μια καινούρια στρατηγική για το πώς θα διαμορφώσει τη σχέση της με την Τουρκία. Και φυσικά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ηνία των κέριων θέσεων του άμυνας και εξωτερικών, ή ο Τσίπρας, έχουν τη στρατηγική σκέψη για να φτιάξουν τη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία την επόμενη μέρα. Και βέβαια, με δεδομένο δεχομένως ότι χαλούν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, της Τουρκίας με την Ελλάδα, έχουμε και προβλήματα, ίσως ανακύψουν προβλήματα και στις προσπάθειες Ακιντζή-Αναστασιάδη για την επίλυση του Κυπριακού, που είναι σε καλό δρόμο. Ναι, ναι. Αυτό είναι σε καλό δρόμο. Διατηρώ μεγάλες επιφυλάξεις για το αν το όποιο θετικό αποτέλεσμα της διαπραγματεύσης θα μετουσιωθεί και σε θετική ψήφο των Ελληνοκυπρίων στο δημοψήφισμα. Θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις στο υποσυνείδητο των Ελληνοκυπρίων για το να φτιάξουν μια κοινή πατρίδα με τους Τουρκοκύπριους. Σε πολιτικό επίπεδο και τα περισσότερα κόμματα το στηρίζουν, αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ας μείνει πάντως, ας πούμε, με ψημιρό τώρα. Είναι πολύ θετικό ότι προχωράνε. Είναι από σήμερα πάλι σε αυτό το φέρετρο της Ελβετίας και συζητούν το εδαφικό. Πιθανόν, αν βγουν θετικές ειδήσεις από εκεί, να υπάρξει και μια μεταστροφή και της κοινής γνώμης. Και θα παίξει και πολύ ρόλο, βέβαια, τη στάση θα κρατήσει και η Εκκλησία στην Κύπρο, που πάντα επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρουμε τη στάση της Εκκλησίας εκ των προτέρων. Μέχρι τώρα ήταν αρνητική και στην εκπεριτροπής Προεδρία και σε ζητήματα περιουσίας. Άρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μακάρι, τι να πω, μακάρι, αν όχι φέτος, στις αρχές του όλου χρόνου, να έχουμε πραγματικά θετικές εξελίξεις και σίγουρες, γιατί το πράγμα, όχι όπως έχει χωρίσει, το πράγμα μας έχει φάει τη ζωή, δηλαδή γενιές και γενιές τώρα ζούμε με αυτό το Ο δικός χάρτης αυτή τη στιγμή λέει ότι αν μέχρι αύριο μεθαύριο καταλήξουν σε θετικά πράγματα στην Ελβετία, θα προκηρυχθεί μια πολυμερής διεθνής διάσκεψη που θα συμμετέχουν και οι πρώην εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανόν και η Ρωσία να προσκληθεί, αν και δεν τη θέλει η Τουρκία, αλλά τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι σχέσεις, σίγουρα η Αμερική.
Και στη μεγάλη διεθνή διάσκεψη εκεί πιθανό να κριθεί η τελική το grand bargain, ας πούμε, του Κυπριακού. Αλλά ας δούμε πώς θα πάνε αυτές οι δύο επόμενες μέρες και θα δούμε μετά αν έχει ελπίδες και η πολυμερής διάσκεψη. Ωραία, τώρα, ωραία. Στα γνωστά μας μέτωπα Ιράκ και Συρία, στη Μοσούλη συνεχίζονται οι μάχες βαθμία. Υπάρχει μια διείσδυση του Ιρακινού στρατού από τα ανατολικά και πλέον ξεκίνησε και η επιχείρηση των σιητικών δυνάμεων από τα δυτικά με σκοπό να κατακτηθεί, να πετύχουν πάλι την κυριαρχία στην πόλη, κομβική πόλη Ταλαφάρ, η οποία θα αποκόψει πλήρως το Ισλαμικό κράτος από τη Συρία, από τους ομοειδιάτες, τους τζιχαντιστές στη Συρία, και θα τους αποκλείσει και από δυνατότητες ανεφοδιασμού. Άρα εκεί το μέτωπο πάει σταθερά καλά. Υπάρχουν μεγάλες βέβαια απώλειες αμάχους, όπως ήταν αναμενόμενο. Όπως το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές. Ακριβώς. Τώρα, όπως το είχαμε προδιαγράψει στο Χαλέπι, άρχισε η μεγάλη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων μετά τη λήξη των τελεσυγράφων και της ανακοχής που είχε δοθεί. Και πλέον υπάρχουν πολύ σκληροί βομβαρδισμοί με πάρα πολλά θύματα. Και υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι τζιχαντιστές εμποδίζουν τους αμάχους από το να φύγουν και να γλιτώσουν από εκεί μέσα. Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος που ο Ομπάμα είναι αυτό που λέμε lame duck, δηλαδή αδύναμος πρόεδρος που δεν έχει ουσιαστική δύναμη να παρέμβει, θα το εκμεταλλευτεί η Ρωσία με τον Άσαντ και θα προσπαθήσουν να κάνουν την τελική έφοδο για την κατάληψη του Ανατολικού Χαλεπίου. Παράλληλα συνεχίζει η επίθεση των φιλοτουρκικών δυνάμεων στα βόρεια του Χαλεπίου και προσπαθούν να καταλάβουν μια κύρια πόλη που είναι η Αλμπάμπ, και οι κουρδικές δυνάμεις προσπαθούν να κινηθούν προς τη Ράκα. Είναι δηλαδή τρία μέτωπα παράλληλα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι και σχηματίζουν ένα είδος λαβίδας γύρω από το Χαλιφάτο τώρα, και αυτό είναι βέβαια καλό και στρατηγικά πολύ σωστό, υποθέτω, αλλά επειδή ακριβώς θα βρεθούν σε πολύ μειονεκτική θέση οι αμυνόμενοι που είναι το ISIS, θα εξαπολύσουν ίσως και μια απέλπιδα αντεπίθεση, ας πούμε, και αυτό θα φανεί ίσως τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Πραγματικά πολλά θέματα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, τι σκοπό έχουν να κάνουν, δηλαδή όταν βρίσκονται πραγματικά εγκλωβισμένοι στη γωνία αυτή τη στιγμή από πολλές δυνάμεις. Ναι. Είναι συνεχής η τακτική που έχουν κάνει συνέχεια επιθέσεις με διαμορφωμένα οχήματα, αποστολές αυτοκτονίας, με οχήματα διαμορφωμένα σαν βόμβες, κινούμενες βόμβες. Αυτή είναι η βασική τακτική άμυνας που έχουν, να σπάσουν τα μέτωπα. Ναι. Και κάτι που συζητείτε έτσι τώρα στα κοινωνικά δίκτυα, δεν ξέρω πόσο δράζεται στην πραγματικότητα, ότι έχουν σκοπό να χτυπήσουν ευρωπαϊκούς στόχους αυτόν τον καιρό ειδικά, έτσι σαν αντίπεινα, ας πούμε, ή σαν μια προσπάθεια ας μετριαστεί, ας πούμε, η σφοδρότητα των μαχών της αντεπίθεσης, ώστε και εμείς να μην σας χτυπάμε. Ακριβώς, και μάλιστα τώρα μόλις έβγαιναν τα αποτελέσματα στη Γαλλία, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία σύλληψη 4 νέων τζιχαντιστών στο Στρασβούργο. Και η ευρωπαϊκή, η Europol, ανακοίνωσε ότι υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 80 έτοιμοι μαχητές τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους έτοιμοι να χτυπήσουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη γενικά. Στην Ευρώπη γενικά. Το θετικό είναι ότι υποφασίστηκε σε θεσμικό επίπεδο να υπάρχει αυτός ο έλεγχος των εισερχομένων στην ζώνη Σέγγεν και στην Ευρώπη, με την πληρωμή αυτού του συμβολικού ποσού των 5 ευρώ, που θα υπάρχει ένα ανοιχτό σύστημα στα πρότυπα του αμερικανικού ελέγχου όλων των εισερχομένων και εξερχομένων στον ευρωπαϊκό χώρο. Και κοινή database για τους καταζητούμενους, για τους υπόπτους, για αυτούς που είναι σε κόκκινη λίστα κλπ. Το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα τίποτε γι' αυτό. Ναι, ναι. Πλησιάζει το 43% Φρανσουά Φιγιόν. Μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Αλάν Ζουπέ με 26% και 24,5% ο Σαρκοζή, τρίτος. Ναι. Αν και φαβορί. Ναι. Ναι. Ναι, μάλιστα. Ήταν μια ζαριά, έπαιξε το πολύ το ακροδεξιό χαρτί και φαίνεται όμως ότι δεν έπεισε για την ειλικρίνειά του τη βάση της γαλλικής δεξιάς, συν, το ξαναλέω, τη στρατηγική ψήφο της αριστεράς, γιατί αυτή η διαφορά του 2%
Θεωρώ ότι θα βγουν, δηλαδή το υπολογίζω έτσι συνειρμικά, αλλά πιστεύω ότι θα βγει και με ανάλυση ότι θα μπορούσε να μην υπάρχει αν δεν είχε γίνει αριστερή στρατηγική. Κατάλαβα, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά, πολύ καλά, ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν, okay, τα καλύψαμε όλα νομίζω. Να είστε καλά. Εσύ, την άλλη Κυριακή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bonne nuit. Bonne nuit.